Οσιέ κεφάλαιο έχουμε διαβάσει από το πρώτο και τώρα θέλω να, να, να συνεχίσουμε από το εδάφιο 7. 1-7. Χωσέα 1-7. Όλοι μαζί καθώς τεγόμαστε να τιμήσουμε τον λόγο του Κυρίου τον Δέικον Ιούδα θέλω ελεήσει και θέλω σώσει αυτούς δια Κυρίου του Θεού αυτών και δεν θέλω σώσει αυτούς διατόξου, τόξου ουδέ δια ρομφέας, ουδέ δια πολέμου, δια ουδέ δια, ύπων, ουδέ δια Και αφού απεγαλέχτησε, την τη Λόρου Χαμά, συνέλαβε και γέννησε νιών και είπε Κύριος κάλεσον το όνομα αυτού λό αμή, διότι εσεί δεν είστε λαό μου και εγώ δεν θέλω είστε ημών. Ο αριθμός όμως των νιών Ισραήλ θέλει είστε Θεό η άμμο τη θαλάσση, ή τη δεν δύναται να μετρηθεί, ουδέ να εξαριθμηθεί. Και εν το τόπο που ελέγχθη προ αυτού δεν είστε λαό μου, εκεί θέλει λεχθεί προ αυτού, η ή του Θεού του ζώντο. Τότε θέλω συναχθείο μου, η Ιούδα και η, και η Ισραήλ, και θέλω συγκαταστήσει σε αυτού αρχηγών ένα, και θέλω συναναβεί εκ τη γη, διότι μεγάλη θέλει είστε η μέρα του Ιεζραέλ. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για τον λόγο σου. Αγίασε τον λόγο σου μέσα στη ζωή μα. Αμήν. Και πάντα λέμε, Αμήν. Μπορείτε να καθίσετε. Δόξα στον αιώνιο Θεό μα. Χαλαλούγια. Άγιος είναι ο Κύριος και Άγιος είναι ο, λόγο Λόγος Του μέσα στη ζωή μας. Αμήν. Μελετούμε τους μικρούς προφήτες, ο Σιέ Ιωήλ και θα συνεχίσουμε την μελέτη σε αυτούς τους ασήμαντους, όπως φαίνεται, προφήτες που είναι τα πιο αγνοημένα κεφάλαια και βιβλία της Αγίας Γραφής, διότι είναι λίγο μελετημένα και πολλές φορές α, τα υπερπηδούν οι πιστοί και πηγαίνουν σε άλλα Μικρή δεν σημαίνει ασήμαντοι είναι τόσο σημαντικοί όσο και οι μεγάλοι προφήτες και δεν υπάρχουν μεγάλοι και μικροί απλά είναι λόγο του μεγέθους των βιβλίων τους που ονομάζονται Μεγάλοι ή Μικροί Προφήτες έχουμε αναλύσει το πρώτο βιβλίο ΟΣΙΕ, και με τη χάρη του Κύριου θα προχωρήσουμε στον η ΟΥΙΛ, αλλά πριν uh, να προχωρήσουμε, θέλουμε να δούμε το κεφάλαιο, τα, προ, την ανάλυση των κεφαλαίων. Τα ξεχωρίσαμε σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία, η πρώτη υποδιέρεση, subdivision, είναι τα τρία πρώτα κεφάλαια και στα Αγγλικά είναι το separation, μετά το condemnation και μετά το reconciliation. Τρει λέξει να θυμάστε, uh, separation, condemnation, reconciliation. Και στα ελληνικά, χωρισμό, κατάκριση, δηλαδή κρίση εναντίον, κατάκριση, όχι self-condemnation, αλλά η κρίση του κυρίου εναντία στον Ισραήλ, χωρισμό, κατάκριση και συμφιλίωση. Σίγουρα ο Θεό θέλει να μα συμφιλίωσει. Αμήν. Γι' αυτό υπάρχει μόνο μία οδός. Ξέρετε, ο Κύριος Ιησούς είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή και είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή σε όλα. Είτε θα δεχθούμε την κρίση που ο Κύριος έλαβε πάνω του για να μην την λάβουμε εμείς ή εμείς θα πληρώσουμε για τις αμαρτίες μας. Διάλεξε ποιο θα πληρώσει για τις αμαρτίες σου. Εγώ προσωπικά διάλεξα και εσύ διάλεξε να πληρώσει ο κύριο Ιησούς και το έκανε, δεν ζητούμε να το κάνει το έκανε, αμήν άρα λοιπόν δια Ιησού Χριστού η κρίση του Θεού ήρθε πάνω στον άνθρωπο Ιησού και ο κύριο Ιησούς ήταν το αυτό που λέμε το πρωινό αρνείον και το απογευματινό αρνείον τα δύο αρνία που χρειαζόντουσαν κάθε μέρα για να υπάρχει Συνεχόμενη παροχή συμφιλίωσης του Θεού με, με τρόπο μερικό και όχι ολιστικό. Ήταν απλώς μια ε, πρόχειρη α, με την έννοια της προσωρινής λύσης ούτω ώστε αυτό το αίμα των ε, ζώων, των τράγων και των μόσχων και των προβάτων, των αρνίων να α, δείχνει προς το τέλειο αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού και τελικά να γνωρίζουμε ότι ο Κύριος Ιησούς είναι αυτός που μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου γενόμενος κατάρα υπερημών για να, μην, για να γίνουμε εμείς η δικαιοσύνη του Θεού και να μην να έρθει η κατάρα πάνω μας αλλά να έρθει η ευλογία για το Αβραάμ, βλέπετε τον Ισραήλ, βλέπετε ότι δεν μπορούμε να παραγκονίσουμε και να παραμερίσουμε, to push away τον Ισραήλ, αλλά να πούμε ο, ο, ο Θεός να ευλογεί τον λαόν Ισραήλ, γιατί η ευλογία έρχεται πάνω μας. Όπως και η κατάρα γίνεται μπούμεραγκ εναντίον σε αυτούς που καταρρούνται τον Ισραήλ ή τα παιδιά του Θεού. Α, πριν μερικούς μήνες ίσως και χρόνο, είχα δει ένα μικρό βίντεο για την κρίση του Θεού πάνω σε μία γυναίκα κομικό η οποία... Α, αυτή η γυναίκα είχε α, πάνω στην τάση α, για τα αστεία και να, εφόσον ήταν comedian, επαγγελματίας comedian, α, πήρε το όνομα του κυρίου Επιματέο και α, χαριτολογώντας, υποτίθεται, ανάφερε «Jesus loves me this way». Μόλις το είπε, έπεσε και ο τρόπο που έπεσε νόμιζαν οι περισσότεροι ότι ήταν μέρος της, uh, του acting out, του, του θεάτρου νόμιζαν ότι ήταν μέρος του ρόλου της να πέσει κάτω και συνέχισαν να γελάνε και μετά να γνώρισαν ότι uh, κάτι έπαθε και έπεσε κάτω την ώρα που α, 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 αν πάτε στο youtube θα το βρείτε την ώρα που ανάφερε το όνομα του Κυρίου Ιησού uh, χτες και νομίζω σήμερα έχω δει κάτι άλλο. Ένας, ένας parliamentarian βουλευτής της Τουρκίας πήρε το βήμα στην Βουλή της Τουρκίας και άρχισε να καταράτε τον Ισραήλ και να λέει η οργή του Αλλά θα έρθει πάνω στον Ισραήλ. Και μετά από μία ομιλία μίσους, Μόλις είπε για την οργή του Αλλά πάνω στον Ισραήλ, έπεσε κάτω και έπαθε uh, uh, cardiac arrest, όπως το ανάφεραν, uh, καρδιακή πρόσβολη. Ο Θεός δεν εμπέζεται αδέλφια. Ξέρετε λέει κάποιος, ό, όχι κάποιος, η, η Αγία Γραφή το λέει, ο ίδιος ο Λόγος του Θεού το λέει στην Πεντάτευχο και πιστεύω πάνω από μία φορά. Το, λέει, εάν... Uh, οι συνέπειε τη αμαρτία ήταν, uh, γινόντουσαν σε σύντομο χρονικό διάστημα, uh, η αμαρτία θα έπαβε να υπάρχει. Uh, το γεγονό ότι πολλέ φορέ οι συνέπειε και ο θερισμό δεν είναι άμεσος, αλλά μεσολαβεί κάποιο χρόνο, ο άνθρωπο στείλει να εκμεταλλεύεται τη χάρη του Θεού. Αλλά όχι εμεί, αδέλφια μου. Αμήν. Δόξα στον κύριο μα, λοιπόν και γνωρίζουμε ότι κανένας δεν εξαιρείται από το uh, του να μην παίζει με τον Θεό διότι ο Θεός δεν εμπέζεται. Γαλάτας 6, 6 μέχρι 10. Ότι αν σπείρει ο άνθρωπος τούτο και θέλει θερήσει. Εάν σπείρει εις τη σάρκα θέλει εκ της σαρκός θερήσει φθοράν εάν δια του πνεύματος σπί, σπίρει στο πνεύμα, τότε του πνεύματος θέλει θερήσει ζωήν αιώνια. Δόξα στον Κύριο λοιπόν, θα πρέπει ναι είμαστε σωσμένοι, αλλά εργαζόμαστε, κατεργάζεστε την σωτηρία σας με φόβων και τρόμων, λέει ο Απόστολος Παύλος, στους Φιλιππισίους 2, 13, 14, Αυτά τα εδάφια 12, 13, 14 μας δίνουν εκεί το κείμενο για το πώς πρέπει να λαμβάνουμε την σωτηρία μας. Και ο Ισραήλ δεν είναι εξαίρεση γιατί μόλι, λέει και στον Οσιέ μόλις χορταστούν ξεφεύγουν. Και ο λαός Ισραήλ έχει μία ιστορία ολόκληρη του να σκληρύνει την καρδιά του προς τον Θεό αν μελετήσουμε την ιστορία του Ισραήλ Δύο βασίλεια μετά από τον Δαβίδ α, και τον Σολομόντα που υποδιαιρέθηκαν σε δύο βασίλεια, βόρειο βασίλειο του, του Ισραήλ και το νότιο του Ιούδα, όλοι σχεδόν, νομίζω όλοι, οι βασιλείς του Ισραήλ ήταν κακοί βασιλείς. Οι περισσότεροι βασιλείς του Ι, Ιούδα ήταν καλοί βασιλείς, καλοί σαν βασιλείς. Και όμως και από αυτούς τους καλούς οι περισσότεροι μόλις α, επέτυχαν τον σκοπό της Αποστολής τους με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, μόλις αναπαυόντουσαν και ήδη ξέφευγαν και δεν ακολουθούσαν τον Κύριο, ακούστε μια εκφρασή, δεν ακολουθούσαν τον Κύριο εντελώς. Πόσο μου αρέσει αυτό για τον Ιησού του Ναβί και τον Χάλευ, τον Υιό του Εφωνή. Ε, μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι αυτοί οι δύο επειδή ακολούθησαν τον Κύριον εντελώς μπήκαν στην γη της Ευαγγελίας. Άρα δεν είναι αρκετό να ακολουθούμε τον Κύριο για ένα διάστημα, πρέπει να τον ακολουθήσουμε για όλο το διάστημα της ζωής μας. Αμήν και μελετήσαμε πολλές φορές τα διάφορα αποσπάσματα, Παλαιά και Καινή Διαθήκη και από τους Εβραίους στο Τρίτο Κεφάλαιο που μας λέει ότι «Τούτου αυτού είμαι θα οίκος εάν πάμε μέχρι τέλους». Γι' αυτό το λόγο είναι σπουδαίο πράγμα να πάμε μέχρι τέλους και ξέρετε κανένας μας δεν μπορεί να πάει μέχρι τέλους χωρίς τη δύναμη του Κυρίου. Κάτι που θέλω να ακούει ο κύριο από εμά, από εμένα προσωπικά είναι, κύριε, δηλώνω πλήρη εξάρτηση σε σένα. Πλήρη εξάρτηση. Και να μην πάει ποτέ το μυαλό μου ότι είναι δια ισχύω και δια δυνάμειος ανθρώπου, αλλά όχι δια του αγίου πνεύματο. Δια του πνεύματο, μου λέει ο κύριο Ζαχαρία 4,6. Πάμε λοιπόν στον ΟΣΙΕ και έχουμε χωρίσει το βιβλίο του ΟΣΙΕ. ΟΣΙΕ. Uh, Ιωήλ, Αμός Αβδιού, Ιμνά, Ιωνάς Μιχαίας, uh, Ναούμ Αβακούμ και Σάζμ Σοφωνίας, Αγκαίος Ζαχαρίας, Μαλαχίας uh, uh, και uh, είπα κάντε το δικό σας ακρονίμιο, Φτάνει να θυμάστε αυτά τα 12 βιβλία των μικρών προφητών, ούτως ώστε να τα βρίσκουμε εύκολα, να, να θυμόμαστε τα εδάφια αυτά. Και τώρα θα πάμε στα κυριότερα εδάφια του κάθε κεφαλαίου του ΟΣΙΕ, ούτως ώστε να κάνουμε μια γενική ανάλυση, μια πανοραμική ανάλυση, αλλά και την ίδια στιγμή να κάνουμε μια συστηματική ανάλυση των πιο σημαντικών των κύριων στοιχείων των uh, κεφαλαίων 14, κεφαλαίων... Uh, είναι 14 κεφάλαια, αλλά είναι μικρά κεφάλαια. Λοιπόν, χωρισμός του Ισραήλ σαν η άπιστη γυναίκα. Ο Ισραήλ uh, παρομοιάζεται, personified, παρομοιάζεται, προσωποποιείται με την γυναίκα, την σύζυγο του Θεού. Προσέξτε, ο ίδιος ο Θεός λέει, ο Ισραήλ η σύζυγος μου, η, σύζυγος μου, η γυναίκα μου λέει ο Θεός. Αυτό δεν είναι παρά μόνο ε, τύπος και σκιά της νύφης του Χριστού που είναι η Εκκλησία και ο Ιησούς Χριστός ο Νυφίος. Άρα αδέλφια μου, ε, ακόμα και ο γάμος μας δεν είναι για μας, είναι για τον Κύριο. Και ξέρετε, αυτός ο γάμος θέλει να αντικατοπτρίσει τη σχέση του Χριστού με την Εκκλησία. Και πολλές φορές μας λένε, ε, ξέρετε, ε, ο γάμος είναι μυστήριο ο γάμος δεν είναι μυστήριο πουθενά δεν λέω ο γάμος είναι μυστήριο μα το λέει στους Εφεσίους διαβάστε προσεκτικά το διαβάζουμε από το, από το 22 μέχρι το 33 νομίζω είναι και το διαβάζουμε εκεί και μας λέει ε, για το πως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία ούτω και οι άντρες οφείλουν να αγαπούσουν τις γυναίκες τους ο Χριστός την Εκκλησία κανένας δεν αμελεί ή δεν αγαπάει το σώμα του, γι' αυτό θα πρέπει να φροντίζουμε την, σύζυγό μας και ούτω καθεξής, αλλά λέει εγώ, εγώ λέγω δε τούτου περί του Χριστού και της Εκκλησίας. Άρα το μυστήριο είναι περί του Χριστού και της Εκκλησίας όχι για το γάμο μεταξύ ενός αντρός και μίας γυναικός, διότι αυτή η ένωση δεν είναι μυστήριο η τελετή τη. μυστήριο είναι το τι κάνει ο Θεός. Δηλαδή πώς ο Θεός, Γένεσης 2.24 λέει και θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα και την μητέρα αυτού και, θέλουσιν, και θέλει προσκοληθεί στην γυναίκα αυτού και θέλει να είστε οι δύο, η σάρκαν μία. Αυτό είναι μυστήριο που ο Θεός κάνει. Αλλά η τελετή δεν είναι μυστήριο η τελετή είναι κάτι το οποίο ζητούμε την ευλογία του Θεού και το, το μυστήριο είναι πως, πως ο Θεός κάνει τους δύο ένα και το μυστήριο λέγω δε περί Χριστού και της Εκκλησίας. Άρα το μυστήριο είναι για τον Χριστό και την Εκκλησία. Άρα ο γάμος είναι για να αντικατοπτρίζει τη σχέση του Χριστού με την Εκκλησία και τελικά όταν πάμε στον ουρανό αμέσως μετά την αρπαγή 7 χρόνια μεγάλη λήψης στη γη 7 years of tribulation και στον ουρανό 7 χρόνια, 7 χρόνια γιορτής και πανήγυρης στην, μετά την αρπαγή λόγω του γάμου του αρνίου με την νύφη αυτού. Seven years of jubilation, από tribulation σε jubilation, από θλίψη σε, σε χαρά και πανήγυρη και γιορτασμό. Δόξα στον Κύριο. Αυτό θα κάνουμε 7, 7, χρόνια, είναι οι 7 μέρες ακόμα και ο, ο εβραϊκός γάμος ήταν, διαρκούσε 7 μέρες. 7 μέρες, 7 χρόνια. Αυτή είναι η περίοδος που θα μας δείξει το πώς θα ζήσουμε στην αιωνιότητα μετά που θα έρθουμε μαζί με τον Κύριο Ιησού 19, 11 μέχρι 16 από την Αποκάλυψη Revelation 19, 11 16 αφού έρθουμε μετά από τα 7 χρόνια της εμπειρίας μας στον γάμο μας της νύφης με το αρνίον τότε θα επιστρέψουμε στην γη για τα χίλια χρόνια βασιλείας και θα συμβασιλεύσουμε με αυτού. Εάν συμπάσχομεν θέλουμε και συμβασιλεύσει Β. Τιμωθέου 2, 11-12 εδάφια, Θα βλέπουμε εκεί ότι ο Κύριος μας λέει, εάν υποφέρομαι, Υποφέρουμε μαζί με τον Χριστό, αλλά θα βασιλεύσουμε μετά τον το Χριστού. Έτσι λοιπόν θα συμβασιλεύσουμε μετά τον το Χριστό, αλλά η αιωνιότητα θα είναι στο νέο ουρανό, νέα γη, Αποκάλυψη 21, νέος ουρανός, νέα γη και ο τρόπος, η σχέση μας θα είναι ακριβώς αυτό. Η σχέση του νηφίου με την νύφη. Θα είμαστε για πάντα συζευγμένοι. Να τι θέλει ο Οσιέ να μας δείξει. Οσιέ και Αποκάλυψη 21 και Εφεσίους, ποιο κεφάλαιο είπαμε, το 5. Κεφάλαιο 5, από το 22 μέχρι το 33, αυτά είναι τύπικες σκιές, αυτά απλά τα ενώνουμε μεταξύ τους για να δείτε πώς α, ο, ο, ο Λόγος του Θεού α, γίνεται «interwoven», interwoven σε πλήρη συνάφεια και uh, συ, εναρμόνιση uh, βλέπουμε την απεικόνιση του τι θέλει ο Κύριος, ποια είναι η σχέση του Κυρίου μαζί μας. Η σχέση του είναι ο σύζυγος με τη σύζυγο, ο νηφίος με την νύφη και ο, ο πατέρας με τα παιδιά. Είμαστε παιδιά του Θεού του ζώντος. Άρα αν είναι να εμπειρευτούμε οικογένεια θα την εμπειρευτούμε στον ουρανό. Αμήν, με τη σχέση μας προς τον Κύριο και τη σχέση μας με τα αδέλφια. Δόξα στον Άγιον Θεό μας. Αμήν. Θα τους σώσω με τη δύναμη μου λέει ο Κύριος, τους μη ευλογημένους και μη ελεημένους θα τους ελεήσω και α, θα... του ονομάσω στο εδάφιο 10, δεν, α, στον τόπο που ελέγχθη προς αυτούς δεν είστε λαό μου, εκεί θέλει ελέγχθη προς αυτούς η ή του Θεού του ζώντος. Όσοι επίστευσαν εις Αυτόν, Ιωάννης 1.12, εις Αυτούς έδωκεν εξουσία να ονομαστώσουν τέκνα Θεού, η ή Θεού ζώντος. Α, μετά στο κεφάλαιο 2, το εδάφιο 1, είπατε προς τους αδελφούς σας, αμή που σημαίνει αμ είναι ο, 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 ο λαό. αμ είναι ο λαός, αμή σημαίνει το, το στο τέλος μου, που σημαίνει ο λαός μου, είπατε προς του αδελφούς σας αμή, αυτοί που ήταν ελό αμή έγιναν αμή, αυτοί που και προς τους αδερφά σας ρουχαμά, ρουχαμά ηλεημένη, η, λεϊμανει. η λό ρουχαμά, η, η, η μη ελεημένη έγινε ελεημένη και αμί, ο, ο λαός μου έγινε Λαός μου. Άρα είμαστε Παιδιά του Θεού ευλογημένα, η νύφη του Χριστού η ευλογημένη. Πάμε κατευθείαν, κατευθείαν αποσπασματικά στο κεφάλαιο 2, το 5. Θα δούμε το 5 τώρα. Διότι η μύτηρα αυτών επόρνευσε και οι συλλαβούσα αυτά έπραξε σχήνιν, διότι είπε θέλω υπάγει κατόπιν των εραστών μου ή την εσμεδίδουση των άρτων μου και το είδωρ μου, το μαλλίον μου και το λινάριον μου. Δια τούτο ειδού εγώ θέλω φράξει την οδόν σου με ακάνθας και α, οικοδομήσει φραγμών δια να μην ευρύ α, τα σοδούς αυτής και θέλει τρέξει κατόπιν των εραστών αυτής και δεν θέλει φτάσει αυτούς και θέλει ζητήσει αυτούς και θέλει ευρύ τότε θέλει υπή, θέλω υπάγει και επιστρέψει προς τον πρώτο μου άντρα διότι καλύτερον ή τότε είσαι με παρά τώρα. Και το δέκα, και τώρα θέλω αποκαλύψει την ακαθαρσία αυτή σε προς τον αραστόν αυτής και ουδείς θέλει λυτρώσει αυτήν εκ της χειρός μου. Μέχρι εκεί για αυτό το σημείο και η υπενθύμηση. Ο Οσιέ αρχίζει ο Κύριος να μιλάει στον Οσιέ και να του λέει λάβει σε αυτόν στο εδάφιο δύο γυναίκα πορνείας και τέκνα πορνείας διότι η γη κατεπόρνευσε νεκλίνωσα από όπισθεν του Κυρίου. Και είπαμε ότι στην Καινή Διαθήκη ο πιστός που μελετά βιβλική προφητεία δεν παίρνει την προφητεία και κάνει, την κάνει τον προφήτη και την εφαρμόζει όπως οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, είπαμε ποια είναι η διαφορά μεταξύ του προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης. Ο προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης έκανε acting out, έκανε παράσταση, έκανε παραστατικά αυτό που έλεγε στην προφητεία του. Και ο Κύριος δεν απαιτεί στην Καινή Διαθήκη οι προφήτες του, να κάνουν acting out, γιατί θα δείτε ορισμένα παράξενα τα οποία θα σου πούν, Παραδείγματο χάρη άκουσα μερικού που λένε κάνουν αυτή την κίνηση με τα χέρια τους, μιμούμενοι το να το υποτίθεται και δεν μένουν μόνο σε αυτό και προχωρούν και προς να γαβγίζουν σαν τα σκυλιά και να περπατούν σαν τα σκυλιά γιατί πιστεύουν προφητικά κάποια αποστολή για τα σχέδια και μιλάμε για πράγματα αρκετά ακραία που αν δεν, αν δεν καταλάβουμε αυτή τη βασική αρχή της διαφοράς μεταξύ της προφητείας της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης. η της Καινής Διαθήκης δεν χρειάζεται να κάνουν παραστατικά αυτό το οποίο ο Λόγος του Θεού λέει προφητικά. Στην Παλαιά Διαθήκη όμως είδαμε τον Ιεζεκίλ να το κάνει, είδαμε τον Ισαΐα να το κάνει, βλέπουμε τον Οσία να το κάνει, ο Κύριος του λέει λάβε γυναίκαν πορνείας και ε, να έχεις τέκνα πορνείας. Άρα εδώ μιλήσαμε προηγουμένως για τη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο, με τον λαό του Ισραήλ, καταρχήν που είναι παράλληλη σχέση όπως ο Θεός με την εκκλησία και ο Θεός με τα παιδιά του, είναι μια παράλληλη σχέση και ο Θεός θέλει να δείξει εδώ την πορνεία και όχι την φυσική πορνεία, παρόλο που ο Σιέ πήγε και νηφεύτηκε φυσική πόρνη, γυναίκα πορνείας και απέκτησε τέκνα πορνείας. Αυτό για να το καταλάβουμε απλά έχει πνευματική εφαρμογή. Ποια είναι η πνευματική εφαρμογή. Ο Θεός ήθελε να δείξει στον Ισραήλ ότι τον αλατρεύουν άλλους θεούς και το να στις δυνάμεις τους, αυτά τα δύο πράγματα βασικά, είναι πνευματική πορνία. Και η πνευματική πορνεία είναι χειρότερη της φυσικής πορνίας. Αμήν. Θα το ξαναπώ. Η πνευματική πορνεία είναι χειρότερη της φυσικής πορνείας. Σας είπα μια περίπτωση που ήταν στις αρχές της Διακονίας, είχαμε δύο νοσοκόμες από τη Σαουδική Αραβία, ε, ε, Βρετανίδες, ήταν από την Αγγλία, δεν ξέρω ακριβώς ή από την Αγγλία από τις άλλες χώρες της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά ερχόντουσαν στην Κύπρο και ερχόντουσαν για να έρθουν εκκλησία από τη Σαουδική Αραβία, σκεφτείτε το. Μα βρήκαν, δεν υπήρχε διαδίκτυο τότε, δεν υπήρχαν. Κάπου μα βρήκαν με κάποιο τρόπο και ερχόντουσαν κάθε ένα μήνα, δύο μήνε, τρει μήνε, δεν θυμάμαι ακριβώ. Αλλά για ένα αρκετό διάστημα, μέχρι που τελείωσαν το contract με την Σαουδική Αραβία και επέστρεψαν στην Αγγλία. Αλλά μία από αυτέ τι αδελφέ, τι οποίε η γυναίκα μου και εγώ γνωρίσαμε πάρα πολύ καλά και είχαμε πολύ καλή επικοινωνία και τότε ήταν ακόμα με γράμματα και ούτω καθεξής και γράφαμε ολόκληρε βιβλικές μελέτες, αντί του email ήταν τα γράμματα τότε και α, απαντούσαμε τις ερωτήσεις τους, τις φροντίζαμε εξ αποστάσεως, φροντίδα. Και α, α, μας είχε κάνει μετά που είχαν τελειώσει και πήγανε πίσω στη Μεγάλη Βρετανία <Για> Μία από αυτές τις αδελφές ήθελε την γνώμη μου για, το, για τον γάμο της, διότι ο γάμος της ήταν με κάποιο Σαουδάραβα, ο οποίος Σαουδάραβας όταν ήταν στις σπουδές του στην Αγγλία, σκοτία, δεν θυμάμαι ακριβώς, Μεγάλη Βρετανία, τότε πηγαίνανε σε μια αγγλικανική εκκλησία και... To cut a long story short, εδειχνεί αναγεννημένος. Όταν όμως πήγε πίσω στην Σαουδική Αραβία, άρχισε να της συμπεριφέρεται όπως συμπεριφερόνται οι Σαουδάραβες, ενώ μουσουλμάνοι και με τον τρόπο που τις καταδυναστεύουν, άρχισε να την καταδυναστεύει και δεν ήξερε τι να κάνει μέχρι που υπήρχε κίνδυνος για φυλάκιση της και κάτι τέτοια ακραία πράγματα. Ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκα σε μια τέτοια δύσκολη θεολογική ερώτηση. Τι μπορεί να κάνει, δεν υπήρχε φυσιολογική απιστία, πορνεία, ημιχία α, φυσική πορνεία και ήταν τότε μέσα στις αρχές της διακονίας στην Κύπρο που βρέθηκα αντιμέτωπος με αυτή τη σοβαρή ερώτηση και α, δεν μπορείς να παίζεις με τη ζωή του αλλού πρέπει να απαντήσεις βιβλικά και πρέπει να, α, να, να δώσεις κατεύθυνση σε κάποιο άτομο το οποίο εξαρτάται από τη δική σου πνευματική καθοδήγηση κατά το κάλλιστον της γνώσης μας μέσα στον Λόγο του Κυρίου και της καθοδήγησης του Αγίου Πνεύματος. Και ήταν τότε, τότε αποκάλυψη Αγίου Πνεύματος σίγουρα ο Λόγος του Θεού αλλά είχα καταλάβει ότι η πνευματική πορνεία ήταν χειρότερη από την φυσική πορνεία. Και να είμαι τώρα 40 χρόνια πιο ύστερα, 30, 33, 35, δεν ξέρω, ήταν αρχές του 92, της δεκατές του 90, αλλά με βλέπω τώρα 30 χρόνια μετά να καταλαβαίνω αυτό, αυτό, το πράγμα πολύ πιο βαθιά και άμεσα από ότι τότε που ήταν σαν να ρίχνεις κάποιο μέσα στον Αγγιανό να μάθει κολύμπη. Δεν ήξερα τι να κάνω, αλλά μετά η ειρήνη του Θεού ήταν μέσα μας, φυσικά συμβουλευτήκαμε άλλους, μέσα στο σώμα του Χριστού, κάναμε το πάνι για να μάθουμε. Αλλά μέχρι σήμερα είμαι επεμπισμένος ότι έκανε το σωστό βήμα, διότι αυτός ο άνθρωπος εκτό του ό,τι μπήκε σε πνευματική πορνεία ήταν και abusive, ήταν abusive και το abusiveness όταν είναι αμετανόητο και δεν υπάρχει μετάνοια είναι λόγος διαζυγίου, βιβλικού διαζυγίου, Υπάρχει, υπάρχουν λόγοι που τους εξηγώ πιο εκτεταμένα στη μελέτη που έχουμε στο διαδίκτυο, μπορείτε να μπείτε να τη δείτε, να την ακούσετε αλλά δεν την αναλύουμε τώρα, όμως αυτό που θέλω να αναφέρω είναι η αποκάλυψη που σήμερα έχουμε γι' αυτό που σήμερα μελετούμε ότι η πνευματική πορνεία είναι πολύ χειρότερη από τη φυσική πορνεία. Πλήγωσε την καρδιά του Θεού, του σύζυγου, του νυμφίου, πλήγωσε την καρδιά του Θεού αυτή α, η εκπόρνευση της, α, της, της αφιέρωσης προς τον Θεό. Αντί να αφιερώνονται στον Κύριο και να εμπιστεύονται τον Κύριο, αυτά τα δύο πράγματα, αφιέρωση στον Κύριο, άρχισαν να αφιερώνονται σε άλλους θεούς. Ξέρετε για ποιους άλλους θεούς. Ξέρετε γιατί άλλου θεού. Ξέρετε ότι ο καθένα από αυτού του ανθρώπου που δηλώνουν άθεοι και όλοι αυτοί που διακηρύττουν το Big Bang Theory και όλε αυτέ τι ανοησίε, πώ την καταλαβαίνετε, απλά μαθηματικά. Εγώ δεν ήμουν καλό στα μαθηματικά. Όχι, δεν, ό, για, όχι γιατί τα μαθηματικά δεν ήταν καλά. Είναι μια από τι πιο σπουδαίε και εφαρμοσμένε επιστήμε το εκτιμώ ιδιαίτερα, αλλά δεν είχα βάσει. Και επειδή δεν είχα βάσει, δεν ήθελα να το δω μπροστά μου και κατάφερα να περάσω το πανεπιστήμιο δίχω να πάρω ούτε ένα course μαθηματικά εκτό από ένα που ήταν. Ε, λένε, υποχρεωτικό. Και αυτό το πέρασα με εσύ, από το. Σύ. Αλλά νομίζω ότι ό,τι και αν προσθέσει το μηδέν παραμένει μηδέν. Ή προσθέσει μηδέν θα λάβει 0. Εάν πολλαπλασιάσει το 0 επί 0, θα λάβει 0. Εάν διαιρέσει το 0 δια 0, θα, λα... θα λάβει ένα μεγάλο 0. Άρα το τίποτα δεν μπορεί να δημιουργήσει οτιδήποτε. Amen. Απλά μαθηματικά δεν μπορεί το nothingness να κάνει create Everythingness. Δεν μπορεί το τίποτα να δημιουργήσει τα πάντα. Πρέπει κάποιο να το κάνει και αυτό που έπρεπε να το κάνει θα έπρεπε να ήταν αιώνιο. Εκτό χρονού, εκτό χώρου και εκτό ύλη. Αυτό είναι ο ζωντανό Θεό μα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι φοβερό Θεό και να αρχίσουμε να αφιερωνόμαστε σε αυτόν. Όλοι αυτοί που πιστεύουν σε άλλου Θεού δεν πιστεύουν πραγματικά. Είναι γιατί. Εκεί υπάρχει δικαιολογία ότι α, αυτός ο Θεός που α, α, δεν με πειράζει να υπάρχουν πολλοί θεοί λέει άστος να υπάρχουν φτάνει να μην επεμβαίνουν στην ελευθερία μου. Θέλω να ζήσω τη ζωή μου λέει κάποιος. Η ερώτησή μου είναι ε, ποιο τη ζωή θέλεις να ζήσεις. Θέλω να ζήσω τη ζωή μου. Η ζωή σου δεν είναι δική σου είναι η ζωή του. Αμήν, δεν μπορώ να. και λέμε, απόλαυσε τη ζωή σου. Σου εύχομαι να απολαύσει τη ζωή σου. Αλλά ε, στην ουσία, ε, απόλαυσε τη ζωή του μέσα σου, διότι αυτή είναι δική του ζωή. Όχι δική σου. Δική του ζωή. Και εδώ ε, ε, δεν, είμαστε, δεν ανήκουμε σε εμά, ανήκουμε στον κύριο. Απαιτεί την πλήρη αφιέρωση μας στον Άγιο Λόγο Του, στην Άγια Παρουσία Του και θέλει να δηλώνουμε εξάρτηση. Και το εδάφιο 11 και θα κλείσουμε αυτό θα μπω στο, στην επόμενη μελέτη. Και θέλω κατά πάυση 2.11, Οσία 2.11, του 2.11 και θέλω κατά πάυση την ευφροσύνη αυτή, τα εορτά αυτή, τα νεομηνίας αυτής και τα Σάββατα αυτή και πάσα στα σπανίγυρη αυτή. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει χαρά και δεν υπάρχει απόλαυση σε τίποτα μακριά από τον Άγιον Θεό. Δεν υπάρχει καν νόημα. Πατέρα, ζητούμε η ζωή μας που εσύ μας έδωσες να επανέλθει πίσω στα έμπιστα σου χέρια καθώς την αφιερώνουμε και την παραδίδουμε σε σένα για να ζήσουμε για σένα και να απολαύσουμε σένα και βοήθησέ μας Κύριε μέχρι τέλους να σταθούμε πιστοί στο κάλεσμά σου και στον λόγο σου. Λέει στις παροιμίες, έκαστος διηγείται την καλοκαγαφίαν αυτού. Αλλά άνθρωπον πιστών ποιος θέλει ευρύ. Αμέν. Everyone is boasting about his goodness, but who can find A faithful man. Amen. <laughs>